centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936. Κύριε Μαλεγκάνο, καλή σας ημέρα. Καλημέρα. Κάνετε καλά, καλή εβδομάδα. Επίσης. Θα ανοίξουν τα γουναράδικα να δουλέψουμε, κύριε Μαλεγκάνο. Ελπίζω. Ελπίζουμε. Φέτος. Κοίταξε, Χρήστο, την προσωπική μου άποψη εκφράζω, ναι. Έτσι. Ναι. Νομίζω ότι για να ξεκινήσουν τα γουναράδικα να δουλεύουν με τον παλιό καλό ρυθμό, ναι, πρέπει να γίνει μία έκθεση. Εάν δεν γίνει έκθεση, θα έχουμε μία από τα ίδια με πέρσι. Μάλιστα. Αυτή είναι η άποψη δική μου. Όσο το δυνατόν συντομότερα, μόλις το συνθήκες το επιτρέψουν, ακόμη και για το φθινόπωρο. Εννοείται ότι πρέπει να γίνει όσο το δυνατόν συντομότερο, όταν συνθήκες το επιτρέψουν πάντα βέβαια, για να προλάβουμε να υλοποιήσουμε τις παραγγελίες που τυχόν θα δοθούν. Αυτή είναι η ιστορία. Απλά είναι πολύ νωρίς να μιλάμε για τέτοια πράγματα, γιατί βλέπετε τι γίνεται στην πόλη μας και στη χώρα μας, ναι, και στις χώρες του εξωτερικού. Οπότε αναμένουμε. Μάλιστα. Σάκη, για πες μας τώρα, γιατί είχαμε αυτή την είδηση μέσα στο Παρασκευό Σαββατοκύριακο, που είναι μία είδηση που ξάφνιασε, θα λέγαμε, την Καστοριά, που έχει ουσιαστικά τα τελευταία χρόνια συνδέσει και το επάγγελμα της γνωπίας με το όνομα του Μπόρις Μουζενίδη. Και επειδή ξέρεις πάρα πολύ καλά το τι συζητήσεις έχουν γίνει, το πόσες ατέλειωτες μάλλον συζητήσεις έχουν γίνει στην Καστοριά και την παρουσία αυτού του ανθρώπου και το ξεκίνημα του από την Καστοριά, τι τελικά αφήνει στην Καστοριά το πέρασμα του από εδώ? Κοίταξε, Χρήστο, καταρχήν να εκφράσω τα συλληπιτήριά μου στην οικογένεια Πάνω απ' όλα. Κυρίου Μουζενίδη. Θα ξεκινήσω από λέγοντας ότι αυτός ο άνθρωπος πήγε άδοξα. Ναι. Δηλαδή με το τι δημιούργησε, που ξεκίνησε και το τι δημιούργησε, νομίζω πήγε πολύ άδοξα ο άνθρωπος. Δηλαδή δεν του άξιζε τέτοιο θάνατος, νομίζω. Βέβαια σε κανέναν άνθρωπο δεν αξίζει αυτό το θάνατος. Δεν αξίζει πραγματικά. Από ένα τόσο άνθρωπος, δά μικρόβιο, το οποίο είναι αόρατο στο μάτι. Αυτός ο άνθρωπος ήταν και μικρός σχετικά στην ηλικία και ξεκίνησε από την Ελλάδα πριν 10 μέρες υγιής και έφτασε σε σημείο να πεθάνει στη ζωή του στη Ρωσία, ναι. Όσον αφορά για τον κύριο Μουζενίδη και την εταιρεία που τις εταιρείες μάλλον που δημιούργησε, είναι μια πολύ μεγάλη συζήτηση σηκώνει αυτό το θέμα. Εγώ νομίζω προσωπικά βοήθησε την Καστοριά. Βέβαια μέσα από την Καστοριά βοηθήθηκε και ο ίδιος να μεγαλουργήσει, έτσι. Και ο Τσούκας είπε νωρίτερα, εκμεταλλεύτηκε την Καστοριά πάντα με την καλή έννοια, έτσι. Αλλά η Καστοριά δεν εκμεταλλεύτηκε, είπε ο κύριος Τσούκας στον Μουζενίδη. Δεν άκουσα τι είπες, Χριστό. Ο κύριος Τσούκας νωρίτερα είπε ότι ο Μουζενίδης εκμεταλλεύτηκε την Καστοριά, αλλά η Καστοριά δεν μπόρεσε να εκμεταλλευτεί τον Μουζενίδη. Έτσι. Συμφωνώ με τον κύριο Τσούκα σε αυτά που λέει. Ό,τι και να έφερε ο Μουζενίδης στην Καστοριά. Έφερε μια ιδέα. Μαζί με κάποιους όρους, βέβαια. Εγώ το γνώρισα τον Μουζενίδη λίγο μετά που είχε έρθει στην Ελλάδα το 1993, ξέρω εγώ, δεν θυμάμαι, το 1994. Ο οποίος άνθρωπος δεν ήταν τίποτα τότε και προσπαθούσε να βρει πελάτες για να αρχίσει να μεταφέρει κάποια παλτά στη Ρωσία. Κατόπιν έγινε αυτός που έγινε. Νομίζω ότι αν δεν ήταν ο Μουζενίδης και η εταιρεία του, δεν θα υπήρχε αυτός ο τουρισμός στην Ελλάδα, που πρέπει να κατανοήσουμε όλοι. Ο ρωσικός τουρισμός, έτσι. Ακριβώς. Ξέρουμε όλοι ότι δραστηριοποιόταν στη Ρωσία, για να μην το λέμε. Ναι. Έφερνε πάρα πολύ κόσμο το καλοκαίρι. Τα μαγαζιά Λιανικής στην Καστοριά δούλευαν με το Μουζενίδη, όχι μόνο το καλοκαίρι, ακόμα και το χειμώνα. Οι βιτρίνες, όταν υπήρχε η Δίκα, δηλαδή, που δούλευε όλο το χρόνο. Ναι. Έτσι. Τώρα, εάν εμείς δεν τον εκμεταλλευτήκαμε, που είπε και ο κύριος Τσούκας, όπως έπρεπε να τον εκμεταλλευτούμε και τον αφήναμε μόνο να μας εκμεταλλεύεται. Ναι, ο κύριος Τσούκας είπε ότι εμείς αυτό που κάναμε τελικά ήταν έναν τρομερό ανταγωνισμό μεταξύ μας, το ποιος θα δώσει μεγαλύτερη προμήθεια. Ακριβώς, αυτό γινότανε. Δεν μας φταίει ο Μουζενίδης πάνω σε αυτό το θέμα, φταίμε εμείς. Γιατί ανταγωνιζόμασταν, όπως λέει και ο κύριος Τσούκας, ο ένας έδινε περισσότερα λεφτά από τον άλλο για να πάνε σε αυτόνα. Ναι. Αυτή είναι η ιστορία.
Από εκεί και πέρα δημιούργησε και μια, το κάργο που, έχει, ναι, που είχε ο κύριος Μουζενίδης, που είναι πάρα πολύ σημαντικό και νομίζω ότι θα φέρει. Με θέσεις εργασίας και στην Καστοριά. Θα συνεχίσει το κάργο, πρέπει να συνεχίσει για να δουλέψει η Καστοριά. Από τη στιγμή που θα λείψει αυτός, βέβαια υπάρχουν και άλλες εταιρείες, αλλά αυτός ήταν μια, η κύρια εταιρεία που μεταφέραμε τα παλτά μας στη Ρωσία για νόμιμες εξαγωγές. Και νομίζω αν τυχόν δεν συνεχίσει αυτή η εταιρεία, δεν ξέρουμε τι μέλη γενέστε με τις εταιρείες. Ναι, τώρα υπάρχει στον κλάδο και σε μας, καλά κάνεις και το λες, Άκη. Θα υπάρξει πρόβλημα. Ναι, το λες για τη συνέχεια τώρα των επιχειρήσεων του Ζενίδη και την εμπλοκή τους με την Καστοριά, βέβαια. Έτσι. Ακριβώς. Θα υπάρξει πρόβλημα, γιατί θα υπάρξει πρόβλημα με τη μεταφορά των εμπορευμάτων. Βέβαια, μπορεί να δημιουργηθεί αύριο μια άλλη εταιρεία, δεν το γνωρίζουμε αυτό. Μακάρι, εγώ μιλάω όπως είναι σήμερα τα πράγματα. Και γενικά νομίζω για μένα ότι ήταν ένας θετικός παράγοντας για την Καστοριά, άσχετα αν δεν κερδίσαμε τίποτα στο φινάλε. Άμα κάνεις όλο τώρα το λογαριασμό, ναι, η Καστοριά δεν κέρδισε τίποτα. Αντίθετα, πολλές φορές αυτή η συμπίεση που ερχόταν στην τελική αξία, την πραγματική αξία ενός παλτό, πήγαινε και προς τα κάτω. Δηλαδή, φρέναρε μεροκάματα, φρέναρε πολλά πράγματα για να... πούμε κι εμείς, όσο μεγαλύτερη ήταν η προμήθεια που έδινε κάποιο μαγαζί, τόσο συμπιεζόταν από κάτω όλοι οι υπόλοιποι. Δεν θα το πω αυτό, γιατί η προμήθεια πήγαινε προς τα πάνω και δεν πήγαινε προς τα κάτω. Ναι, ναι, ναι. Απλά κρύβαινε το παλτό για το Ρώσο καταναλωτή. Ναι. Δεν είναι δηλαδή ότι πιέζαμε το εργατικό κόστος για να δώσουμε φθηνότερα το παλτό. Απλά, ναι, η προμήθεια, όπως ξέρουμε πάρα πολύ καλά, ο καθένας ζητάει την τιμή του και από εκεί και πέρα η προμήθειά του πληρώνεται έξτρα. Αυτό είναι το θέμα. Μην ξεχνάμε και κάτι άλλο, θέλω να παραλληλήσω και κάτι άλλο. Ναι. Ότι το ίδιο πράγμα έγινε και στο Ντουμπάι, μην ξεχνάμε. Δεν μας φταίει κανένας Μουζενίδης, έτσι. Mm. Πήγαμε να πούμε όλοι οι Καστοριανοί για τη στιγμή στο Ντουμπάι και αρχίσαμε. Ο ένας μετά τον άλλον, έγινε και δεν, μια δίναμε, μόνο, ναι. Μα δίναμε προμήθειες ο ένας μεγαλύτερη από τον άλλον για να πουλάει ο ένας περισσότερα παλτά από τον άλλον. Ναι. Και ξαφνικά από το 0 έγινε μέχρι και 30% προμήθεια δίναμε στα καμάκια στο Ντουμπάι. Αυτά είναι τα ανορθόδοξα. Άρα λοιπόν, κακώς λες, τα βάζαμε με τον Μουζενίδη όλα αυτά τα χρόνια. Ή όσοι τα βάζαμε με τον Μουζενίδη. Χριστό, ο Μουζενίδης ήταν ένας επιχειρηματίας. Ερχόταν εδώ και σε έλεγε, εγώ θέλω τόσα. Ναι. Από τη στιγμή που δεχόταν ο επιχειρηματίας να τα δώσει, εμένα δεν με φταίει κανένας Μουζενίδης. Είχε γίνει κάποια στιγμή προσπάθεια από το κέντρο Γούνας, ήταν, θύμισε μου αν κάνω λάθος, ώστε να μπορούν να συγκρατηθούν λίγο οι Καστοριανές επιχειρήσεις και να μην ξεφεύγουν σε αυτόν τον ανταγωνισμό. Μια συμφωνία δηλαδή μεταξύ σας, αν μπορούσατε να το. Δεν περπάτησε, υπερπάτησε για πάρα πολύ λίγο. Από φορέα αυτό, είχε γίνει μια άτυπη συμφωνία μεταξύ κάποιων επιχειρηματιών που δεν κράτησε ούτε μία μέρα. Που δεν κράτησε σχεδόν, μάλιστα. Ναι, μην ξεχνάμε και κάτι άλλο, έτσι. Κάποτε πήγε να δημιουργηθεί όταν ο κύριος Μουζενίδης ασχόταν εδώ που λειτουργούσε η ΕΔΙΚΑ. Ναι. Πήγε να δημιουργηθεί και το ΕΔΙΚΑ Travel. Ναι, το ΕΔΙΚΑ Travel, ναι. Που έκανε κάποιες δοκιμαστικές πτήσεις. Ήρθαν μία-δύο πτήσεις τότε. Έκαναν κάποιες πτήσεις. Εγώ δεν ήμουνα μέσα στην ΕΔΙΚΑ για να σε πω κάποια πράγματα, το τι γινόταν, τι δεν γινόταν. Από ό,τι είχα ακούσει, νομίζω ότι έβγαινε το εγχείρημα. Ναι. Αλλά για κάποιο λόγο σταμάτησε. Νίκος Ζουλούμης τότε στα πράγματα, υπενθυμίζω. Νίκος Ζουλούμης πρόεδρος. Εκείνη ήταν ο Μιλωνάς, αν θυμάμαι καλά. Νομίζω ήταν Ζουλούμης, αν δεν κάνω λάθος, δεν το ξέρω. Και εγώ δεν το γνωρίζω. Νομίζω ήταν ο Νίκος Ζουλούμης πάντως, ναι. Από ό,τι θυμάμαι, γιατί έχουν περάσει πάρα πολλά χρόνια. Ναι. Άρα, πιστεύεις ότι με αυτό το σύστημα, με αυτή την ιδέα, μπορεί η Καστοριά με ένα πιο συνετό και λογικό τρόπο να συνεχίσει να... Γιατί αυτή την ιδέα την ακολούθησαν και άλλα γραφεία, φυσικά με μικρότερη δυναμικότητα, αλλά είναι κάτι στο οποίο μπορεί να δουλέψει η Καστοριά και στο μέλλον. Σε τέτοιο βαθμό που δούλευε με το Μουζενίδη αποκλείεται. Μην ξεχνάμε όμως και τα τελευταία χρόνια ότι ο Μουζενίδης είχε δημιουργήσει το δικό του χώρο στη Χαλκιδική. Είχε αποτραβηχτεί, ναι, 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 από την Καστοριά και το χώρο εκείνον το δημιούργησε όχι για να βγάζει κέρδος αυτός, απλά δεν ερχόταν οι τουρίστες προς την Καστοριά. Δηλαδή ο άλλος δεν θα άφηνε τη θάλασσα για να έρθει, ναι, στην Καστοριά μια μονοήμερη διεκδρομή, διήμερη, άμα είχε και διανυκτερεύσεις τότε. Απλά δημιούργησε ένα μέρος κοντά στο πελάτη παύλα τουρίστα. Ναι, ναι, ναι. Και δεν το κρύβω, και εγώ είχα συμμετέχει για 2 χρόνια σε εκείνο το εγχείρημα. Είδα, δεν με συνέφερε, σηκώθηκα, έφυγα. Μάλιστα.
Δηλαδή ο άνθρωπος ζητούσε κάποια πράγματα. Αυτό, αυτό, αυτό και αυτό. Πήγα 2 χρόνια, δοκίμασα, είδα το έργο ότι δεν έβγαινε και σηκώθηκα, έφυγα. Δεν με συνέφερε και έφυγα. Από εκεί και πέρα υπήρχαν όμως άνθρωποι που δούλεψαν αρκετά καλά. Ναι. Ο καθένας ξέρει για τον εαυτό του. Και αυτή τη στιγμή, αν δεν λειτουργήσει όπως δεν λειτουργήσε πέρσι, νομίζω ότι δεν θα λειτουργήσει και φέτος. Και δεν ξέρουμε τι θα γίνει με την απώλεια του κυρίου Μουζενίδη, τι τύχη θα έχει αυτό το εμπορικό κέντρο. Γιατί, όχι μόνο το εμπορικό κέντρο, είναι τόσες επιχειρήσεις, είναι αεροπορικές εταιρείες, είναι το πάρκινγκ του Θεσσαλονίκης, είναι το κάργο, είναι τόσες επιχειρήσεις πίσω από το Μουζενίδης Group, που εμείς θέλουμε στη συνέχεια και θα κάνουμε μια προσπάθεια να μιλήσουμε και με έναν εκπρόσωπο των εργαζομένων των επιχειρήσεων Μουζενίδη εδώ στην Καστοριά και ίσως μας δώσουν κάποια πρώτα στοιχεία. Θα δούμε. Ναι, έτσι. Τα παιδιά αυτά ξέρουν κάποια πράγματα. Σίγουρα. Το τι ακριβώς ήταν η επιχείρηση του κυρίου Μουζενίδη. Έχει λεχθεί τώρα, ναι, ναι. Δηλαδή ήταν ένα καλό εργαλείο στη δουλειά μας. Και συμφωνώ απόλυτα με τον κύριο Τσούκα που είπε ότι μας εκμεταλλεύτηκε και δεν μπορέσαμε να τον εκμεταλλευτούμε όσο έπρεπε. Όσο έπρεπε. Αυτή είναι η κεντρική ιδέα από την παρουσία αυτού του ανθρώπου εδώ. Που επαναλαμβάνω, ξεκίνησε όπως είπες και εσύ, Σάκη, από το μηδέν. Φτιάχτηκε από την Καστοριά, μεγάλωσε από την Καστοριά. Από την Καστοριά ήταν το ορμητήριό του για όλες τις υπόλοιπες επιχειρήσεις. Και να πω και κάτι άλλο, ναι. Χρήστο, έτσι. Μην ξεχνάμε ότι έκανε τρομερές διαφημιστικές καμπάνιες, ναι, με όνομα την Καστοριά και έγινε γνωστή σε όλες τις άκρες της, ναι, Ρωσίας. Ναι, γιατί, ναι, ναι, όπως, ναι, ξέρεις, ο Μουζενίδης είχε γραφεία σε πάρα πολλές πόλεις της Ρωσίας. Ναι, ναι. Και όσο αφορά τα βίντεο που έκανε και διαφήμιζε την Καστοριά, έκανε πάρα πολύ καλή δουλειά πάνω σε αυτό. Δηλαδή διαφήμισε την Καστοριά. Πάλι προς όφελός του βέβαια, αλλά πάλι σε αυτό το όλα, θέμα βοηθηθήκαμε και εμείς. Όλα έχουν, θα λέγαμε, τον ρόλο τους. Ναι, ναι, όλα σωστά παίζουν τον ρόλο τους. Ναι, έτσι. Προφανώς και μέσα από αυτή τη διαδικασία της διαφημιστικής προβολής της Καστοριάς είχε και το δικό του κομμάτι που αφορούσε τις δικές του επιχειρηματικές δραστηριότητες. Αλλά δεν πάβει να ήταν και μια διαφήμιση έτσι κι αλλιώς της Καστοριάς. Έτσι. Δεν ξέρω αν θέλεις να προσθέσεις κάτι ακόμη. Θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ που είσαι μαζί μας. Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ και εγώ. Δεν έχω κάτι να προσθέσω. Θέλουμε οπωσδήποτε να επανεκκινήσει ο κλάδος αυτό που μας. Όλοι το θέλουμε αυτό το πράγμα. Αυτό που μας καίει νομίζω, αυτή τη στιγμή είναι αυτό, πραγματικά. Δεν νομίζω ότι υπάρχει άνθρωπος που να μην θέλει αυτό το πράγμα. Εντάξει, έχουμε κάποιες εξελίξεις όσον αφορά τη δουλειά μας, με τις δημοπρασίες, τις τιμές των δημοπρασιών. Τώρα πλέον έχουμε βγει και από τη σεζόν. Δυσκολεύονται οι πελάτες μας με τις τιμές, δυσκολεύονται να πουλήσουν. Εντάξει, έχουμε μπροστά μας τώρα, ναι, δρόμο. Ας ελπίσουμε ότι το κύριο μέλημά μας αυτή τη στιγμή πρέπει να είναι ο κορονοϊός, πώς θα ξεφύγουμε από αυτό το πράγμα και εμείς και αυτοί, γιατί και στη Ρωσία υπάρχει πρόβλημα. Ναι, ναι, ναι. Έτσι. Αυτό είναι το κύριο μέλημά μας. Πώς θα ξεφύγουμε από αυτή την ιστορία. Να βγούμε υγιείς από αυτή την ιστορία και δόξα τω Θεώ να έχουμε. Να ξαναβάλουμε μπρος τις μηχανές. Να είμαστε γεροί όλοι για να αρχίσουμε να δουλεύουμε ξανά. Για να αρχίσουμε όλοι μας να δουλεύουμε ξανά. Και με μυαλό. Και με μυαλό. Και να αρχίσουμε όλοι μας να δουλεύουμε ξανά γιατί νομίζω ότι μας δίνεται μια ευκαιρία, ναι, να πάνε καλύτερα τα πράγματα. Πάλι προσωπική άποψη εκφράζω, έτσι. Ναι. Μας δίνεται μια ευκαιρία, αλλά νομίζω ότι είναι η τελευταία ευκαιρία. Μάλιστα. Και δηλαδή το λέω αυτό γιατί πρέπει μαζί όλοι συντεταγμένα και με μυαλό να κάνουμε πράγματα για το μέλλον της δουλειάς μας, της πόλης μας και το μέλλον των παιδιών μας. Αυτή είναι η ιστορία. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα. Να είσαι καλά. Καλημέρα. centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936.